Λοιπόν, Ανδρέα, για δώσ' μου λίγο ρεπορτάζ, στον Μπας Γιάννη να δούμε ποιοι έχουμε προβλήματα, ποιοι έχουν προβλήματα τραυματισμών. Βεβαίως. Ποιοι επιστρέφουν, τι έχουν. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, τον αγώνα με τον Πανετολικό προβλέπεται σύμφωνα με τις ιατρικές. Το επόμενο παιχνίδι είναι με τον Πανετολικό, αλλά είναι πότε, στις 3 λόγω του ότι είναι 3 Οκτωβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, ημέρα Δευτέρα. Μάλιστα. Αλλά το γεγονός αυτό είναι, συμβαίνει γιατί παίζουμε με την Κύπρο Σάββατο βράδυ. Εθνικής. Ναι, ναι. Ωραία. Και με την Βόρεια Ελλαδία την Τρίτη. Ωραία. Δύο παιχνίδια παρεμβάλλονται λοιπόν τη Εθνική. 3 Οκτώβρη το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΣ με τον Πανετολικό Σοζοσημάδες. Πες μας, δώσε μας αγωνιστικό ρεπορτάζ. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Ριένστρα και ο Πριόρ σήμερα επέστρεψαν κανονικά στις προπονήσεις. Θα επανέλθει ο Εραμούσπε που δεν συμμετείχε σήμερα στην προπόνηση. Έχει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς. Ατομικό κάναν ο Κιάκος και ο Λόλης. Και ο Αλέξανδρος Λόλης είναι ο πιο επιβαρημένος, θα λέγαμε, και ίσως αυτός να μην είναι διαθέσιμος με τον Πανετολικό. Οι υπόλοιποι, Ριένστρα, Πριόρ, Κιάκος και Ραμούσπε, θα είναι κανονικά. Μάλιστα. Για τον αγώνα μιλάμε για τον Πανετολικό. Ναι, 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 σε 15. Να πούμε ότι μέχρι τώρα, βέβαια, οι 5 πρώτες αγωνιστικές είναι ένα δείγμα, αλλά όχι και σίγουρο δείγμα. Σημασία έχει ότι η ομάδα έδειξε πάθος και αγωνιστικότητα στους 5 πρώτες αγωνιστικές και με τους 3 μεγάλους ακόμη. Εντάξει, οκ. Απόλυτα απλά ήταν η Λαμία. Θα δούμε, θα δούμε. Με τον Πανετολικό είναι ένα κράς δυνατό, έτσι. Πολύ δυνατό κράς, γιατί είναι καλή ομάδα η ομάδα του Πανετολικού και θα έλεγα ότι στον αγώνα με την ΑΕΚ, εντάξει, η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη, αλλά αδικήθηκε και λίγο από τη διαιτησία. Αρκετά μάλλον από τη διαιτησία. Και έχασε η ομάδα του Πανετολικού. Ο ΠΑΣ πάει έτσι όπως πάει. Η K19, η K17 καλά πάνε. Καλά πηγαίνουν. Να πω απλώς ότι λόγω του Μουντιάλ θα τελειώσει ο πρώτος γύρος στις 13 Νοεμβρίου σε αγώνα με τον Άρη, Κυριακή 13 Νοεμβρίου, ώρα 4 το απόγευμα, στον αγώνα με τον Άρη. Θα γίνουν οι αγωνιστικές αυτές μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, γιατί μετά ξεκινάει, το χειμερινό Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία του. Για πες μου για τις K19, K17. Η K19 του ΠΑΣ έχασε στο 90 από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Στο γήπεδο Καλαφάτης. Ναι. Και θα έλεγα ότι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Για να χάσει τώρα στο 90, μια χαρά. Στάθηκε πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ατυχία ήταν και ίσως μια λάθος αλλαγή που έγινε, δημιούργησε προβλήματα. Μάλιστα. Από μια συγκεκριμένη, από ένα συγκεκριμένο σημείο της ομάδος, από μια συγκεκριμένη αμυντική διάταξη, θα λέγαμε. Και έχασε K17. Είναι πολύ καλή η βάση K19, αλλά πολύ καλή είναι και η K17. ΠΑΣ Πανετολικός 3-0. Δύο γκολ ο Πλασκασοβίτης. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το παιδί είναι από την Πάργα. Και ο Λούπα ένα γκολ. 3-0 τον Πανετολικό μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση. Ελπίζω να επαναληφθεί αυτό το σκορ στις 3 Οκτώβρη που παίζουμε, επαναλαμβάνω, με τον Πανετολικό εδώ στο Ζωσιμάδες. Αν έρθουν φοβισμένοι οι μεγάλοι λόγω του χάσανε μικροί. Μάλιστα, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να έρθουν οι γείτονες, οι οποίοι πρέπει. Έχουν μια πολύ συμπαθητική ομάδα, το έχω πει πολλές φορές. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για τον μεγάλο Θανάση Παπάζογλου. Έγινε ένα φιλικό βετεράνων τις περασμένες μέρες στη Λιμνοπούλα. Ένα φιλικό βετεράνων ΠΑΣ Γιάννενα με Τρίκαλα, με ΑΟ Τρίκαλα, γιατί έχει παίξει και σε αυτές τις δύο ομάδες ο μεγάλος Θανάσης Παπάζογλου. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης που έπαιζε πριν 20-30 χρόνια. Όταν έπαιζε το ποδόσφαιρο σχεδόν που παίζουν τώρα. Ήταν πολύ σύγχρονο το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Παπάζογλου. Και παραπάνω. Τη εκείνη σεζόν, την εποχή. 75-76 έκανε. Μάλιστα. Τον ντεμπούτο του. Σχεδόν 40 χρόνια. Μάλιστα. Για πες δύο λόγια. Γιατί είχε ένα αριστοκρατικό στυλ, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Για να θυμηθούν τώρα οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. Ήταν ένας, κατά τη γνώμη μου, από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ήταν, θα λέγαμε, ο Έλληνας Μπέκεμπάουερ. Το στυλ, έτσι. Το στυλ. Το αρχοντικό στυλ. Τότε αυτός και ο Σέρβος ο Μάρτιν ο Νοβοσέλατς του Ολυμπιακού ήταν τα λίμπερο της εποχής, όπως λέγαμε τότε, που προωθούνταν σχεδόν μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Σε κάθετο βαθμό. Δηλαδή πήγαινε κάθετα, δεν πήγαινε πλάγια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Τριπλάριζε. Από το κέντρο της άμυνας μέχρι. Ακριβώς. Τριπλάριζε, δημιουργούσε τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλό ήθος. Επειδή υπήρχαν και δύο χρόνια που δεν είχε πάρει ούτε κάρτα, όπως είπε και ο κύριος Τσόλης εχθές. Ναι. Ο Νίκος ο Τσόλης, ο αντιδήμαρχος
στην οικογένειά του. Που βράβευσε εκεί την οικογένεια. Βράβευσε τον γιο του και την γυναίκα του. Έχει και μια κόρη, ο Θανάσης, η οποία είναι γιατρός σε νοσοκομείο του Παρισιού. Ναι. Και όσοι ξέρουν την ιστορία του, εντάξει, ξεκίνησε από τις υποδομές του Άρη με προπονητή τον θρυλικό Κλεάνθη Βικελίδη, που είναι και το όνομα του Άρη τώρα. Έτσι. Του γηπέδου. Του γηπέδου του Άρη. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέγεται ότι δέχτηκε μια επίθεση άνανδρη από αλλοδαπό για μια, και να πούμε για παράδειγμα δηλαδή ότι δεν χρειάζονται νεύρα και χρειάζεται υπομονή, λοιπόν, για με φιλονικία ένα παρκάρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, επειδή ο Θανάσης πήρε, ας πούμε, από τη θέση που θεωρούσε ο αλλοδαπός αυτός ότι του πήρε τη θέση για το ναι. παρκάρισμα, τον χτύπησε πισόπλατα με βαρύ αντικείμενο και με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και ένα διάστημα τα τελευταία χρόνια να είναι σε άσχημη κατάσταση. Α, μάλιστα. Έτσι, μάλιστα. Και δεν ήταν μεγάλος, πέθανε... 67 χρονών. 67 χρονών, πέθανε το Γενάρη του χρόνου 21. Αυτού. Του 21 ναι. ή το 22. Του 22, συγγνώμη. Μάλιστα, μάλιστα, έτσι. Σε μικρή ηλικία, 67 χρονών, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ένας παίκτης πραγματικά που έπαιζε πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να το ξαναπώ, και με αυτό το αριστοκρατικό, το αρχοντικό το στυλ, έτσι, μοίραζε την μπάλα. Επιτελικός, στρατηγός. Ακριβώς. Έτσι, Ανδρέα. Έπαιξε 8 χρόνια στον ΠΑΣ, έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος, ναι. σε φιλικό με την ομάδα της Σουηδίας και σε ένα αγώνα επίσημο με τη Δανία, στο Χαριλάου, και τα δύο μάτσα αυτά. Mm-hmm. Στο σπίτι του στην ουσία, δηλαδή, ο Θανάσης ο Παπάζογλου. Ήταν ένα μάτς με τη Δανία που είχαμε χάσει κρίσιμο με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια, ο οποίος δεν ξέρει ότι όνειρο είδε ο Μακαρίτης ο Αλκέτας και είχε βάλει η δεξί μπακ τον Καρούλια με αριστερό πόδι και είχε γίνει τότε μεγάλο θέμα στις εφημερίδες. Είχε τέτοια ο Παναγούλιας. Είχε τέτοια ο Παναγούλιας, ακριβώς. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Ανδρέα, πριν κλείσουμε. Μάζεψε γρήγορα, τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Ναι. Στα πολύ γρήγορα, επειδή γίνεται μια συζήτηση για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Γιατί δεν άρχισε ακόμα το πρωτάθλημα. Γιατί δεν άρχισε. Okay, και δεν ξέρουμε και πότε θα αρχίσει. Ναι. Έγινε η κλήρωση. Βγήκαν τα παιχνίδια πώς θα γίνουν η σειρά. Ωραία. Αλλά υπάρχει ένα θέμα με τους αγωνιστικούς χώρους. Ο Δήμος δεν έχει εγκρίνει την παραχώρηση των αγωνιστικών χώρων στα σωματεία. Μάλιστα. Θα υπάρξει μια συνάντηση της ΕΨΥΠ με τον κύριο Νίκο Τσόλη και με τον κύριο Χάρη Λαζάνη, mm-hmm. αντιδήμαρχο αντίστοιχα του Δήμου Ιωαννιτών και αντιπεριφερειάρχη σε θέματα αθλητισμού, okay. ο κύριος Λαζάνης. Για να βρεθεί μια λύση. Και πάνω, να γίνει ο σχεδιασμός τέλος πάντων για να προχωρήσει το πρωτάθλημα. Πρέπει okay. να γίνει. Ναι. Εν τω μεταξύ, 50 σωματεία από την περιοχή των Ιωαννίνων. Υπάρχουν Μάλιστα. 50 σωματεία αριστεχνικά, 38 έχουν μπει στο Μητρώο. Ναι. Και τα υπόλοιπα περιμένουν, δεν έχει εγκριθεί απλά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να η έγκριση για Ωραία. Να κατάσχουν. Και ο Τσόλης και ο Λαζάνης είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Θα βρεθεί ο καλύτερος σχεδιασμός, είμαι σίγουρος. Ακριβώς. Και πιστεύω Μάλιστα. θα βρεθούν λύσεις. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο και θέλεις να το πεις. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια στον νεαρό Γιαννιώτη, τον Νέστορα Κολλή, ο οποίος πήρε τα 5 χιλιόμετρα στο Λεκράν. Μια πολύ αυτά σημαντική εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ATV. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη φθινοπωρινή νύχτα. Να είστε καλά.